Κάποτε ήταν το όνειρο όσων είχαν ή ήθελαν να πάρουν στεγαστικό, προσφέροντας χαμηλές δόσεις και αντίστοιχα φθηνά επιτόκια. Τώρα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν μετατραπεί σε εφιάλτη. Είναι ένα ιδιότυπο δάνειο με συναλλαγματικό κίνδυνο. Είναι δηλαδή ένα επενδυτικό προϊόν. Αυτό δεν έγινε κατανοητό στους δανειολήπτες. Με αποτέλεσμα το δάνειό τους αυτό να αλλάξει. Δηλαδή ενώ δανείστηκαν π.χ. 100.000 ευρώ, μετά από 5 χρόνια και ενώ πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, το κεφάλαιο του δανείου τους να είναι 150.000 ευρώ. Όσοι δανειολήπτες είχαν ποντάρει στο ελβετικό φράγκο, πληρώνουν τώρα τσουχτερές δόσεις, καθώς το ελβετικό νόμισμα καταγράφει αλλεπάλληλα υψηλά έναντι του ευρώ, η βουτιά του οποίου έχει εκτινάξει το μηνιαίο κόστος δανεισμού. Είναι 62.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλές οικογένειες. Ακόμη στην Κρήτη νομίζω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν και πληρώνουν. Οι περισσότεροι δε που δεν μπορούν να πληρώσουν λόγω της κρίσης, θα βγει μια διαταγή πληρωμής όπως έχει βγει, σε ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που οφείλουν. Και η τράπεζα θα τους πάρει όχι μόνο το σπίτι που έχουν προσημειώσει, αλλά και όποια άλλη ακίνητη περιουσία έχουν. Σήμερα η ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου βρίσκεται κοντά στο 1,255, τεινάζοντας στον αέρα τους προϋπολογισμούς των δανειοληπτών. Αν για παράδειγμα κάποιος είχε δανειστεί σε ελβετικό φράγκο στα τέλη του 2007, που όταν η ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου ήταν στο 1,65, τα δεδομένα είχαν ως εξής. Για δάνειο 100.000 ευρώ, δηλαδή 165.000 ελβετικά φράγκα, με βάση στην τότε ισοτιμία, με διάρκεια 25 χρόνια και επιτόκιο 2%, πλήρωνε δόση 699 ελβετικά φράγκα ή 424 ευρώ το μήνα. Και καθώς από τότε έχει πληρώσει δόσεις για 3,5 σχεδόν χρόνια, το κεφάλαιο σε ελβετικό φράγκο από τα 165.000 έχει μειωθεί στα 147.000 φράγκα. Αν όμως γίνει η μετατροπή σε ευρώ, τότε τα πράγματα αλλάζουν εις βάρος του. Το κεφάλαιο που συνεχίζει να χρωστάει στην τράπεζα, αντί να μειωθεί στις 89.000, έχει αυξηθεί στις 117.000 ευρώ, ενώ η δόση του, ακόμη και αν το επιτόκιο διατηρηθεί αμετάβλητο, έχει αυξηθεί στα 555 ευρώ το μήνα. Υπάρχει ένα τόπιμα από πλευράς τραπεζών ότι έπρεπε να έχουν ενημερώσει τον κόσμο όταν τους προτείναν τα δάνεια αυτά. Γιατί αν τον ενημέρωναν, δεν θα έπαιρνε κανένας δάνειο. Γιατί να πάρει κάποιος ένα δάνειο, το οποίο ουσιαστικά θα το παίξει στο χρηματιστήριο. Επιπλέον, η πτώση στην ισοτιμία εις βάρος του ευρώ καθιστά πλέον ασύμφορη τη μετατροπή του δανείου εκ νέου στο ενιαίο σύστημα, καθώς στην περίπτωση αυτή προκύπτουν κεφαλαιακές ζημιές για εκείνους που είχαν εμπιστευτεί το φράγκο στο παρελθόν. Δεν μπορείς να παίρνεις ένα δάνειο σε ξένο νόμισμα όταν δεν έχεις εισόδημα από αυτό. Δηλαδή, αν εμείς στην Ελλάδα είχαμε ακίνητα στην Ελβετία και κάναμε εισαγωγή συναλλάγματος σε ελβετικό φράγκο, είτε ήταν ελβετικό εδώ το πήραμε, αφού είχαμε εισοδήματα από την Ελβετία, δεν θα μας πείραζε η διαφορά ισοτιμίας. Εδώ όμως δόθηκαν τα δάνεια αυτά σε ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα, που πληρώνονται σε ευρώ και που το αποπληρώνουν το δάνειο σε ευρώ. Αυτό δεν νομίζω να είναι νόμιμο. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός δανειοληπτών που έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι στο φράγκο και δεν μπορούν παρά να υποστούν τις υψηλές δόσεις τους, περιμένοντας αν και πότε θα αλλάξει η κατάσταση. Στην Ουγγαρία, που υπήρξε το ίδιο πρόβλημα, η κυβέρνηση της χώρας με απόφαση της Βουλής έβγαλε μια απόφαση ότι πρέπει τα δάνεια αυτά να κοπούν κατά ένα ποσοστό 30-40% και να φτάσουν στο πραγματικό τους επίπεδο. Στην Ισλανδία επίσης το κυρωτικό δικαστήριο έβγαλε απόφαση για τα ίδια δάνεια.